Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και ευχαριστούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το κάλεσμα που μας απίφθινε να παραβρεθούμε σήμερα εδώ και να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα οποία δεν είναι διαφορετικά από τα προβλήματα του υπόλοιπου λαού. Από κοινού πρέπει να παλέψουμε για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, γιατί υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες. Γιατί δεν θεωρούμε κανονικότητα να δουλεύουμε χωρίς αύριο, χωρίς ξεκούραση, με μισθούς που τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο. Δεν είμαστε αναίσθητοι να ακούμε κάθε μέρα για τους δεκάδες νεκρούς από την πανδημία και να μην μας νοιάζει. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε να πεθαίνουν εργαζόμενοι απροστάτευτοι σε ένα σμπαραλιασμένο σύστημα υγείας. Δεν ανεχόμαστε να μας ληστεύουν κάθε μέρα και να μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από τις τσέπες μας, τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα. Να αδειάζουν τις τσέπες μας οι πάροχοι του ηλεκτρισμού και οι εταιρείες των τηλεπικοινωνιών. Να μην μπορούμε να ζεσταθούμε εμείς και οι οικογένειές μας, γιατί το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Δεν κάνουμε έγκλημα γιατί θέλουμε να μείνουμε με τις οικογένειές μας σε ένα σπίτι και πρέπει κάθε μήνα να τους πληρώνουμε έναν μισθό. Εγκληματική είναι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων που δίνουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες, για αεροπλάνα και για όπλα, ενώ για ΜΕΘ που φωνάζουμε, για λεωφορεία, για σχολεία, για πυροσβεστικά, δεν δίνουν τίποτα. Γι' αυτό θέλουμε να σημάνει παλαϊκός ξεσηκωμός στις 26 του Φλεβάρι με την πρωτοβουλία που πήραμε τα 5 εργατικά κέντρα στη Δυτική Ελλάδα για τον κοινό συντονισμό δράσης ενάντια στην κατάσταση που επικρατεί στην υγεία, ενάντια στο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων που πετσοκόβει το ήδη πενιχρό εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Δεν ανεχόμαστε να μας παρουσιάζουν το παλιό ότι είναι σύγχρονο, δηλαδή να δουλεύουμε και τις 7 μέρες τη βδομάδα, να κάνουμε υπερορίες και να μην τις πληρωνόμαστε, να μην τηρούνται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα ανασφάλιστοι. Στα μεγάλα έργα ανάπτυξης στον νομό μας λένε για την κατασκευή των πεντάστερων ξενοδοχείων στην περιοχή της Παλέρου, με την κατασκευή της αιώνιας οδού στην Αμβρακία Άκτιο και τη σύνδεσή της με τη Λευκάδα, δουλεύουν με χαμηλά μεροκάματα της τάξης των 30 και 35 ευρώ, με ανασφάλιστη εργασία, δουλειά που φτάνει ακόμα και τις 7 μέρες τη βδομάδα με 12 ώρα, ανάλογα με το πλάνο παράδοσης συγκεκριμένων σημείων κατασκευής. Οι εργαζόμενοι εκεί πληρώνουν από την τσέπη τους τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο, που μπορεί να φτάνει και τα 150 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, πράγμα που σημαίνει ότι το εισόδημα του μεροκάματο πάει ακόμα πιο χαμηλό στο σπίτι. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν στο εμπόριο και στον επισιτισμό 2 ώρες το πρωί και 2 το απόγευμα και γενικά όποτε τους χρειάζεται ο εργοδότης για 3 και 60. Δουλεύουν όσο θέλει ο εργοδότης, φτάνοντας ακόμη και τις 12 ώρες δουλειάς. Δεν πρέπει να ανεχτούμε την ομοιρία των συμβάσεων, όπως γίνεται στις καθαρίστριες, στην καθαριότητα του νοσοκομείου και των σχολείων και στη φύλαξη. Δεν πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικό οι σχολικοί τροχονόμοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για την ασφάλεια των παιδιών μας να χαρακτηρίζονται εθελόντριες και να είναι ανασφάλιστες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για όλα αυτά χρειάζεται καθημερινός ανυποχώρητος αγώνας μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους, μέσα στους χώρους δουλειάς. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση ο καθένας μόνος του, ότι πρέπει οργανωμένα να παλέψουμε ενάντια στην εργοδοσία, είτε είναι οι επιχειρηματίες, είτε το κράτος τους, ενάντια στις κυβερνήσεις τους, στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και άλλους. Το εργατικό κέντρο Αγρινίου με τα σωματεία του παλεύει ώστε κανένας εργαζόμενος να μην είναι μόνος του απέναντι στην επίθεση,
να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, διεκδικώντας ό,τι μας ανήκει, για να μπορούμε τον 21ο αιώνα να ζούμε σαν άνθρωποι εμείς και τα παιδιά μας. Μπαίνουμε μπροστά για τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που καίνε σήμερα τους εργαζόμενους, για τις αυξήσεις στους μισθούς, για να γίνουν αορίστου χρόνου οι συμβασιούχοι, για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να είναι σταθερός, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να στείλουμε τον νόμο Χατζηδάκη στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Τίποτα δεν μας χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με οργάνωση, συλλογική διεκδίκηση και σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη των λίγων. Ευχαριστούμε.